Μπήκαμε πλέον για τα καλά στην περίοδο των Εορτών των Χριστουγέννων και εν μέσω οικονομική ύφεση, τα εμπορικά καταστήματα κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να προσελκύσουν πελάτε και να αυξήσουν τον τζίρο του. Πρόσφατα, ο Εμπορικό Σύλλογο Καβάλα εξέδωσε μία αφίσα με την οποία οι καταστηματάρχες καλούσαν τον κόσμο να προσέλθει την περίοδο των Εορτών στα εμπορικά καταστήματα για να κάνει τι αγορέ του με μειωμένε τιμέ. Στι αφήσει αυτέ δεν είχε γραφτεί κάποιο ποσοστό μείωση τιμών. Και αυτό διότι ο Εμπορικό Σύλλογο Καβάλα θέλησε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό ω προ τη διατύπωση τη αφήσα, προκειμένου να μην παραβιαστεί η νομοθεσία. Καταρχήν να πω ότι ο εμπορικός Σύλλογο πήρε μία απόφαση να κάνει μία δράση με αυτή την αφήσα, ...λέγοντας ότι οι, κατα... οι καταναλωτές που θα βλέπουν την αφήσα αναρτημένοι στις βιτρίνες των καταστημάτων να ξέρουν ότι θα έχουν καλύτερες τιμές στο ταμείο. Ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί, δεν μιλήσαμε για εκπτώσεις, δεν μιλήσαμε για προσφορές, έτσι. Ε... Χθε το πρωί πάντως, ένας εκπρόσωπος της Διεύθυνση Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας πραγματοποίησε ελέγχους σε καταστήματα με βασικό αντικείμενο αυτές τις αφήστες. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελίες ότι ορισμένοι καταστηματάρχες ανέγραφαν ποσοστά μείωση τιμών, κάτι που είναι παράνομο, καθώς σύμφωνα με τον νόμο δεν θα πρέπει να αναγγέλλονται εκπτώσεις. Σαν αφορμή ήταν ότι από άλλους ελέγχους που κάναμε στο παρελθόν βλέπαμε διάφορες προσφορές οι οποίες δεν είχαν τη σωστή διαδικασία. Συγχρόνω όμω, εκείνη την ημέρα είχαμε και μία καταγγελία τηλεφωνική η οποία έλεγε σας παρακαλώ πολύ πείτε μου κάτι αυτή η αφίσα με αυτό το ποσοστό είναι σωστό νομιμοποιείται και αν έτσι εγώ και τι να μην το κάνω αυτό το πράγμα έδωσε την αφρομή να βγούμε έξω μεταξύ των άλλων έτσι λοιπόν σε κάθε κατάστημα το οποίο βρεθήκαμε και είχαν αυτήν την αφίσα μπαίναμε μέσα Ήδη είχαμε βγάλει και φωτοτυπίες και θα σας εξηγήσω για ποιον λόγο και τους ρωτούσαμε τι είναι αυτό ο εμπορικός σύλλογος μας το είπε. Μα τι είναι ακριβώς. Εκπτώσεις δεν είναι περίοδο εκπτώσεων. Προσφορές δεν κάνατε την νόμιμη διαδικασία περί προσφορών. Άρα αυτό το πράγμα είναι άτοπο και πρέπει να κατέβει. Σε ορισμένα καταστήματα ωστόσο, ο έλεγχος αυτός φαίνεται ότι ήταν αρκετά επεισοδιακός καθώς πολλοί καταστηματάρχες κατήγγυλαν ότι η συμπεριφορά του εκπροσώπου της Διεύθυνσης Εμπορίου απέναντι τους δεν ήταν η αρμόζουσα. Όλοι οι υπόλοιποι είχαν αυτή τη στάση απέναντί μας. Αυτό το συγκεκριμένο κατάστημα είναι. Βλέπουμε λοιπόν απ' έξω ένα 30%. Αυτός δεν είχε αυτή την αφίσα. Λοιπόν, για να, για να διαψεύσω και τα γραφόμενα δηλαδή, έτσι. Αυτός δεν είχε την αφίσα του εμπορικού συλλόγου. Είχε ένα 30%. Μπαίνουμε μέσα και του λέμε, τι είναι αυτό το 30% λέει ο εμπορικό σύλλογος μας είπε. Μπαίνουμε μέσα στα ράφια του, λοιπόν έχει αναστήδες, προσφορά... 10%, 20%. Μα λέω, εδώ γράφετε προσφορά. Έχετε κάνει την διαδικασία των προσφορών. Ο εμπορικός σύλλογος μας είπε ότι δεν χρειάζονται πια τίποτε. Λέω, σας παρακαλώ πολύ, κατεβάστε τις αφήσει, κατεβάστε όλα αυτά τα πράγματα και κάντε την όμοιη διαδικασία. Αρπάζετε λοιπόν τρέμει και του λέω: Περιμένω να ηρεμήσετε. Μπορώ αυτό να σα το βεβαιώσω και με την κυρία Πεσυρίδου που ήμασταν μαζί. Λοιπόν, η οποία πραγματικά μου λέει: Πού τη βρίσκει αυτή την υπομονή. Κάποια στιγμή λοιπόν μου λέει: κάποια στιγμή μου λέει Εγώ δεν κάνω τίποτε, δεν κατεβάζω τίποτε και όπου θέλει πήγαινε και ό,τι θέλει κάνει. Λέω: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν και άλλε διαδικασίε και από εκεί και ύστερα με απειλείτε, μου λέει: Όχι, δεν σα απειλώ, σα ενημερώνω. Όπως ήταν φυσικό, Τόσο ο Εμπορικό Σύλλογο Καβάλα, όσο και το επιμελητήριο αναστατώθηκαν και διαμαρτυρήθηκαν για το θέμα αυτό στον αντιπεριφερειάρχη Καβάλα, αρχελά Γρανά. Παρατηρήθηκε όμω το φαινόμενο κάποια καταστήματα στην αρχή να γράψουν ένα ποσοστό μπροστά και βλέποντα αυτό, οι υπόλοιποι έτσι βάλανε πάρα πολλοί καταστηματάρχε το ποσοστό αυτό. Το οποίο σαφώ και το νούμερο είναι παράνομο, ωστόσο εμά αυτό που μα είναι η χρονική στιγμή των ελέγχων, το πώς έγιναν οι έλεγχοι και ξέρετε ότι όταν βιώνουμε μια τέτοια δραματική κατάσταση στην αγορά απορούμε πώς γίνεται να ενοχλείται τέτοιες μέρες η τοπική αγορά και να είναι ουσιαστικά ασίδωτοι κάποιοι μεγάλοι. Ωστόσο και από τις δύο πλευρές δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις και πλέον το περιστατικό θεωρείται λήξαν. Συζητήσαμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Ηλιάδη για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Δόθηκαν οι αμοιβέ εξηγήσει, δεν συμβαίνει τίποτα. Προχωρούμε. Ήδη έχουν αντικατασταθεί αφήσει με τα ποσοστά που έχουν εγγράψει τα καταστήματα. Νομίζω πλέον ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πραγματικά δημιουργήθηκε αυτό από λάθος πληροφορία ή κάτι το οποίο δεν κατανοήθηκε σωστά από τους καταστηματάρχες, νομίζω το θέμα έχει, θεωρείται λήξαν. Εμείς από εκεί και πέρα αναγνωρίζουμε το ότι υπάρχουν υπηρεσίες και πρέπει να ελέγχουν, πάντα λέμε ναι στους ελέγχους, απλώς έχουμε τις επιφυλάξεις μας για τη χρονική περίοδο και για το πώς γίνονται οι έλεγχοι. Η ε, ήδη σήμερα στα καταστήματα έχουν φύγει οι αφήσει με τα ποσοστά. Υπάρχει μόνο η, η αφήσα όπω μοιράστηκε εξ αρχή. Νομίζω ότι ήταν ένα θέμα ε, ουσιαστικά παρεξήγησης.